Φίλοι και φίλες του Άμπολα Sport, καλησπέρα σας. Η εκπομπή σε κάθε γωνιά της Αθήνας με τον Τάσο Ζαφυρίου είναι και πάλι κοντά σας. Σήμερα ήρθαμε στο γήπεδο του Μοσχάτου για να παρακολουθήσουμε την προπόνηση της γυναικείας ομάδας ποδοσφαίρου Αθλητική Ένωση Γλυφάδας Οδυσσέα, η οποία μετέχει στο πρωτάθλημα της Α' Εθνικής Γυναικών. Μαζί μας έχουμε την εκ των αρχηγών της Γλυφάδας, την Χριστίνα Μακρύ. Χριστίνα, καλησπέρα. Καλησπέρα σας. Λοιπόν, μετά από αρκετό χρονικό διάστημα, ξανά στο γήπεδο. Είχε βγει μια απόφαση για να ξεκινήσεις προπονήσεις, μετά σταματήσανε και ξανά αρχίσαν οι προπονήσεις. Εντάξει, είναι κάτι που το περιμέναμε πάρα πολύ καιρό. Όλες οι αθλήτριες και οι προπονητές και οι παράγοντες ακόμα. Κάνουμε αυτό που αγαπάμε και περιμέναμε πολύ καιρό για να ξεκινήσει το πρωτάθλημα. Έχουμε δουλέψει πάρα πολύ στην ομάδα, έχουμε κάνει προπονήσεις. Ελπίζουμε να έχουμε πάνω απ' όλα υγεία, γιατί η αποχή που είχαμε ήταν μεγάλη λόγω της κατάστασης. Ελπίζουμε πάνω απ' όλα να έχουμε υγεία, να εξελιχθεί ομαλά το πρωτάθλημά μας και γιατί όχι να στοχεύσουμε ψηλά. Σου είχε λείψει το ποδόσφαιρο? Σίγουρα. Είναι η εκτόνωσή μας, είναι το χόμπι μας, είναι η γυμναστική μας. Εννοείται ότι κλεισμένες μέσα σε ένα σπίτι δεν είναι και το πιο εύκολο πράγμα. Το γήπεδο νομίζω είναι η χαρά μας, να ξεφεύγουμε από τις δυσκολίες που έχουμε στην καθημερινότητα και λίγο να αλλάζουμε παραστάσεις. Χριστίνα, πώς και αποφάσισες να ασχοληθείς με το ποδόσφαιρο, να παίζεις ποδόσφαιρο? Εντάξει, ήταν μια προτροπή του μπαμπά μου, τολμώ να πω, επειδή και ο ίδιος έπαιζε ερασιτεχνικά βέβαια ποδόσφαιρο. Πηγαίναμε μαζί στο γήπεδο, έβλεπα από μικροί αγώνες και σιγά σιγά εξέφρασα την επιθυμία να δοκιμαστώ κι εγώ σε μια ομάδα. Καταρχήν με αγόρια, γιατί όπως ξέρουμε όλοι δυστυχώς δεν υπάρχουν αρκετές ακαδημίες στην Ελλάδα. Ξεκίνησα με αγόρια και μετά από 2 χρόνια περίπου, στα 13 μου χρόνια, ξεκίνησα και σε γυναικεία ομάδα. Η αντίδραση, οι φίλες σου, όταν έμαθαν ότι είσαι ποδοσφαιρίστρια σε ομάδα και παίζεις ποδόσφαιρο? Οι φίλες μου, τα κορίτσια δηλαδή συγκεκριμένα, πιο πολύ με θαυμάζανε και τους έκανα εντύπωση κιόλας πως εγώ παίζω ποδόσφαιρο. Τα αγόρια, εντάξει, τα μισά είχαν μια αντίδραση λίγο περίεργη, ότι τα κορίτσια δεν παίζουν ποδόσφαιρο. Ωστόσο, στη γυμναστική του σχολείου τους απέδειξα το αντίθετο, αλλά δεν πειράζει. Κάποια άλλα όμως αγόρια, εννοείται, και αυτά εξίσου με θαύμαζαν και τους έκανα εντύπωση που παίζω ποδόσφαιρο. Έχεις παίξει και σε άλλη ομάδα ή? Όχι, έχω παίξει στη Γλυφάδα όλα μου τα χρόνια, από μικρή ηλικία. Σε ποια θέση αγωνίζεσαι? Είμαι center for, ευτυχογενής παίχτρια. Και σε εθνικό επίπεδο έχω υπάρξει στις κατηγορίες κορασίδων και νεανίδων. Σκοράρεις, βάζεις γκολ? Εντάξει, το καταδύναμε. Δουλεύουμε για να σκοράρουμε. Ποια σεζόν θεωρείς ότι ήταν η καλύτερη σου σεζόν, η πιο παραγωγική σου σεζόν? Κοιτάξτε, με τα χρόνια εννοείται ότι όλοι οι παίχτες βελτιωνόμαστε. Σίγουρα αυτή η σεζόν που κρατάω εγώ προσωπικά στη μνήμη μου και τη θεωρώ και πιο παραγωγική είναι ότι όταν ήμουν περίπου 15 ετών, που έπαιζα εννοείται στη Γλυφάδα, επί εποχής Βαΐτσι, προπονητή, σίγουρα είχα σκοράρει τα περισσότερα μου γκολ. Ήμουν παραγωγική και ας ήταν η πρώτη μου χρονιά σαν βασική παίχτρια, μόλις 14 με 15 ετών. Νομίζω αυτή ήταν η χρονιά που θυμάμαι εγώ και μου έχει μείνει χαρακτηριστικά. Και τώρα έχει συμπαίκτρια την Αντιγόνη, την κόρη του Γιώργου του Βαΐτσι, έτσι? Έχω συμπαίκτρια την Αντιγόνη, έχω ξανασυνεργαστεί μαζί της. Είναι εξαιρετική τερματοφύλακας, από τις καλύτερες του χώρου και εννοείται ευγενικός χαρακτήρας και καλό παιδί. Κάτι που μετράει. 1-2 γκολ που είναι τα καλύτερά σου, τα έχεις ξεχωρίσει από όλα όσα έχεις πετύχει. Σου έρχεται κάποιο έτσι στη μνήμη τώρα? Σίγουρα είναι ένα γκολ με την ομάδα της Καλυθέας τότε, mm-hmm, που παίζαμε εντός έδρας, δηλαδή μέσα στη Γλυφάδα. Αποστημένη φάση που δεν είναι και το δυνατό μου σημείο, ωστόσο το δουλεύω. Και ένα ακόμα νομίζω ότι είναι με τα χρώματα της Εθνικής, εναντίον της Μάλτας. Πώς είναι το κλίμα, είστε μια παρέα στην ομάδα? Ναι, είμαστε παίχτερες οι οποίες έχουμε ξανασυνεργαστεί στο παρελθόν. Γνωρίζουμε η μία την άλλη, εννοείται, και μέσα στο γήπεδο και εκτός γήπεδου, αυτό είναι πολύ σημαντικό. Έχουμε το θάρρος και την άνεση να τα λέμε ωραία, να εκφράζουμε την άποψή μας. Νομίζω ότι είμαστε καλά, φέτος. Δουλεύουμε ωραία. Ποιες είναι οι φίρμες στην ομάδα, ποιες είναι τα ονόματα? Δεν υπάρχουν φίρμες. Όλες έχουμε προσφέρει, είτε στη Γλυφάδα είτε σε διαφορετικές ομάδες. Κάθε μία έχει τη δικιά της ιστορία στην πλάτη της. Νομίζω ότι αυτό που προσπαθούμε να κάνουμε δεν είναι εδώ πέρα να ξεχωρίσουμε ατομικά, αλλά να συνδυάσει κάθε μία τα προσόντα της και την εμπειρία της για να βγάλουμε ένα καλό αποτέλεσμα. Η playmaker, ποια είναι αυτή που σου δίνει τις πάσες?
όλες τις παίχτερες του κέντρου. Δεν έχω παράπονα, ευτυχώς. Και η Λίτσα η Θεό, και η Χριστίνα η Κόλια, και η Αντωνία η Νίκα, και η Ελένη Στεφάτου. Όλες. Δεν έχω πρόβλημα. Τα αστέρια. Τα αστέρια. Ναι, ποιες είναι τα αστέρια. Όλες. Και οι 19 που είμαστε εδώ. Η συνεργασία σου με τον coach, Βαγγέλη Καραμουλά. Η συνεργασία με τον coach είναι άψογη. Μέχρι στιγμής δεν έχω κανένα παράπονο. Δουλεύουμε σε ένα επίπεδο, αν και ερασιτέχνες, τολμώ να πω επαγγελματικό. Δουλεύουμε τόσο θεωρητικά, κάτι που δεν το έχω ξαναδεί στο παρελθόν, η αλήθεια είναι. Αλλά και πρακτικά. Σε κάθε προπόνηση μαθαίνουμε καινούργια πράγματα, πολύ σημαντικό πράγμα. Και σίγουρα είναι και κοντά μας, δηλαδή μας πλησιάζει πάρα πολύ, θέλει να είναι κοντά μας. Οποιοδήποτε πρόβλημα έχουμε, έχουμε το θάρρος να το πούμε και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Και είναι κάτι που μας βοηθάει και μας εξελίσσει σαν παίχτριες. Ποιους θα ήθελες να ευχαριστήσεις για τη συνεργασία σου όλα αυτά τα χρόνια στην ομάδα? Εντάξει, σίγουρα ο πρώτος άνθρωπος που θέλω να ευχαριστήσω ήταν ο πρόεδρος της ομάδας μας, ο κύριος Κώστας Παπακώστας. Με έχει στηρίξει όσο κανείς άλλος. Βλέπω την προσπάθεια που κάνει και γι' αυτό το εκτιμώ κιόλας. Με μηδαμινά έσοδα, να πω σχεδόν καθόλου θα έλεγα, αλλά και με περισσότερα έξοδα προσπαθεί να κάνει το καλύτερο για την ομάδα μας. Είναι σαν δεύτερος μπαμπάς μας, πάντα δίπλα μας και είναι αυτός που νομίζω βγαίνει μπροστά σε όλα. Θαυμάζεις κάποιες ποδοσφαιρίστριες, ποδοσφαιριστές, ποιοι είναι οι αγαπημένοι σου? Εντάξει, σίγουρα υπάρχουν αξιόλογα άτομα. Θα επιλέξω ποδοσφαιρίστριες του γυναικείου χώρου, γιατί συνηθίζουμε να λέμε μόνο για το εξωτερικό. Σίγουρα η Ναταλία Χατζηγιαννίδου είναι ένα πρότυπο για μένα, αν και αμυντικός. Την εκτιμώ πάρα πολύ σαν παίχτρια. Δουλεύει πάρα πολύ σκληρά, εξελίσσεται παρότι έχει πάρα πολλά χρόνια εμπειρία, ακόμα κάθε νέα χρονιά εξελίσσεται, δεν ξέρω πώς το καταφέρνει αυτό. Η Ελένη Πελετίδου επίσης, σαν τερματοφύλακας και σαν ευθετικογενής παίχτρια θα έλεγα τη Δήμητρα Παντελιάδου. Πώς είναι το επίπεδο του ποδοσφαίρου γυναικών? Εντάξει, όλοι το ξέρουμε. Ποια είναι τα προβλήματα που υπάρχουν? Εντάξει, όλοι το ξέρουμε. Δυστυχώς, ενώ υπάρχουν άνθρωποι και αθλήτρες και προπονητές και παράγοντες οι οποίοι θέλουν να δώσουν πράγματα, ωστόσο τα δίνουν πάντα από το υστέρημά τους, δυστυχώς αντιμετωπιζόμαστε σαν ερασιτέχνες και χειρότερα. Δηλαδή, ακαδημίες αγοριών K15 χρήζουν καλύτερης αντιμετώπισης. Εμείς πάλι όχι. Βέβαια, κάνουμε μια προσπάθεια ξεκινώντας από φέτος να ανεβούμε λίγο επίπεδο και να διεκδικήσουμε αυτά που μας αξίζουν. Νομίζω είναι κάτι που θα το καταφέρουμε με υπομονή και κόπο και σιγά σιγά θα δείξουμε και στην Ελλάδα αλλά και παγκοσμίως, που σε ξένες χώρες ήδη το γνωρίζουν αυτό, ότι οι γυναίκες παίζουν ποδόσφαιρο, είναι αξιόλογες, είναι ταλαντούχες και έχουν θέση σε αυτό το άθλημα. Τι να περιμένουμε από την Αθλητική Ένωση Γλυφάδας με την επανέναρξη του πρωταθλήματος Α Εθνικής Γυναικών? Εντάξει, νομίζω ξεκινάμε δυνατά. Υπάρχει πάρα πολύ καλό κλίμα στην ομάδα. Όλες θέλουμε να ξεκινήσουμε, εννοείται, το περιμένουμε πώς και πώς. Και σίγουρα, ακριβώς επειδή δεν θα έχει μεγάλη διάρκεια το πρωτάθλημα, πάμε σε κάθε αγώνα να παίρνουμε τη νίκη, ώστε να μπορέσουμε να φτάσουμε όσο το δυνατόν ψηλότερα γίνεται. Και από την Χριστίνα Μακρύ, τι να περιμένουμε? Τα ίδια ακριβώς. Γκολ. Γκολ, πολλά γκολ, πολλές νίκες, υγεία πάνω απ' όλα. Και εννοείται να φτάσει η ομάδα όσο το δυνατόν ψηλότερα γίνεται. Ωραία. Κλείνοντας, θα ήθελα το δικό σου μήνυμα, το μήνυμα της ποδοσφαιρίστριας και εκ των αρχηγών της Αθλητικής Ένωσης Γλυφάδας Οδυσσέα, Χριστίνας Μακρύ, σε όλους όσους ασχολούνται με το ποδόσφαιρο γυναικών. Τι θα ήθελες να τους πεις? Το πρώτο και κύριο νομίζω είναι να μην τα παρατήσουν ποτέ, άσχετα από τις αντιξιότητες που υπάρχουν και κακόβουλα σχόλια ή κακόβουλες πράξεις. Νομίζω ότι αν συνεχίσουμε όλοι μαζί αυτό που αγαπάμε, αργά ή γρήγορα θα ανταμυφθούμε και θα πάρουμε τις θέσεις που μας αρμόζουν.